που σας υποδέχομαι στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μαξίμου, διερμηνεύοντας, πιστεύω, τα αισθήματα αγάπης και εκτίμησης όλων των Ελλήνων. Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή η οποία κάνετε, που συμπίπτει και με τα 30 χρόνια της σπουδαίας διακονίας σας και είμαι προσωπικά και πολύ συγκινημένος που μου δίνεται η δυνατότητα να σας υποδεχθώ και επίσημα με την ιδιότητα την οποία κατέχω και θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Ενθυμούμε ακόμα με εξαιρετικά αισθήματα την επίσκεψη την οποία είχα κάνει στον τόπο σας, στην Ύμβρο, και πόσο ζεστά, και πόσο ζεστά με είχατε υποδεχθεί και πράγματι είναι μια σπουδαία στιγμή, πιστεύω, η επίσκεψή σας για όλους τους Έλληνες. Και αυτή τη φορά ως Πρωθυπουργός θα μας έρθετε πάλι. Θα είναι μεγάλη ενίσχυση για τους ολίους χριστιανούς που απέμειναν εκεί. Εγώ εκφράζω εξοχότατε τα καλύτερα αισθήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εμού προσωπικώς και των συνοδών μου Αγίων Αρχιερέων, προς το πρόσωπό σας και προς το έργο το οποίο επιτελεί η κυβέρνησή σας για το καλό του ελληνικού λαού, για τους απανταχού Ορθοδόξους, για τα Πατριαρχία, τα Πρεσβυγενή, τα σύνεθα ευγνώμονες. Αυτή τη φορά ήρθα στην Ελλάδα κατόπιν προσκλήσεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του αγαπητού αδελφού κυρίου Ιερονίμου, με τον οποίο είχαμε την ευλογία του Θεού να συλλειτουργήσουμε χθες εν μέσω πυκνού εκκλησιάσματος και να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια τα οποία με αξίωσε ο Θεός να διανύσω μέχρι σήμερα επί του Πατριαρχικού Θρόνου. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατόν για την Εκκλησία και για το γένος μας. Πάντοτε με τη βοήθεια της ελληνικής κυβερνήσεως, της Εκκλησίας της Ελλάδος και όλων των καλών απανταχού αδελφών Ορθοδόξων, οι οποίοι σέβονται και τιμούν το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ευχαριστώ που μέσα στις πάρα πολλές απασχολήσεις σας, μόλις προλίγου είδα ότι μιλούσατε στη Βουλή, εξασφαλίσατε χρόνο και για μένα και για την συνοδεία μου. Οπωσδήποτε θα έχουμε να ανταλλάξουμε πολλά πράγματα κοινού ενδιαφέροντος. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την ευκαιρία που με δίνετε και παρακαλώ να διαβιβάσετε τις καλύτερες ευχές μου στην οικογένειά σας και στους υπουργούς σας και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας στον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ.